Χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Νιώθω άσχημα για το παρελθόν, μου λέει η φίλη, το οποίο κουμπώνει ωραία και με το χθεσινό μας θέμα. Καλησπέρα, κυρία Θέκλα. Καλησπέρα. Σας παρακολουθώ συνεχώς. Είστε πολύ θετικοί και ευχάριστοι. Ευχαριστώ, αγαπή. Μακάρι να ήμασταν και κοντά. Είμαι 32 χρόνων. Είχα πρόσφατα μια ολιγόμενη σχέση με έναν άνδρα 34 χρόνων. Έδειχνε πολύ ενδιαφέρον όμως και ζήλια. Ερωτήσεις για το παρελθόν. Πόσες σχέσεις είχα, με ποιους, να σημειώσω ότι ζούμε σε κλειστή κοινωνία. Μου παραπονιόταν ότι κοιτάω συνεχώς άλλους. Γιατί ακολουθώ αυτόν ή αυτήν στο Facebook, στο Instagram και πολλά άλλα. Όπως επίσης και από τους πρώτους 3 μήνες με πίεζε να μείνουμε μαζί, γιατί έτσι θα γινόταν καλύτερη σχέση μας, υποστήριζε. Τον χώρισα. Όμως, κατά τη διάρκεια της σχέσης μας και έπειτα, αισθάνομαι χάλια, τα βάζω με τον εαυτό μου για όλες τις σχέσεις που έκανα. Ακόμα και αν έχουν περάσει χρόνια. Κατηγορώ τον εαυτό μου γιατί δεν τις απέφυγα. Γιατί έδωσα σημασία σε πρόσωπα που δεν έπρεπε. Νιώθω ότι με υποτίμησα. Ότι όλη η ζωή μου είναι ένα λάθος. Νιώθω να χάνω το μυαλό μου. Θα χαιρούμαι πολύ να κάνετε ένα θέμα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Αγάπη μου! Αγάπη μου, αγάπη μου! He got into you. Μπήκε μέσα στο μυαλό σου αυτός, ο άθλιος. Μέσα στο μυαλό σου μπήκε. Σου φύτεψε λογισμικό ότι δεν αξίζεις ως άνθρωπος για να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Ότι οι σχέσεις οι προηγούμενες που έκανες ήταν προβληματικές. Ότι εσύ είσαι προβληματικά επειδή κατά τη γνώμη του κοιτάς άλλους άνδρες όταν βγαίνετε έξω. Ότι εσύ έχεις θέμα ηθικής γιατί ακολουθείς τον τάδε και την τάδε στο Facebook, στο Instagram κτλ. Το χώρισες αυτόν, τον κουβαλάς όμως μέσα σου με τη μορφή ενός κακόβουλου λογισμικού, ενός ιού, όπως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ο οποίος σου μολύνει συνεχώς τη σκέψη σου. Σε παρακαλώ πολύ, πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία οπωσδήποτε για να ξεπεράσεις τη ψυχολογική συναισθηματική ζημιά που σου έχει προκαλέσει αυτή η τελευταία σχέση. Και δεν θα σου πω να μετανιώσεις που την έκανες αυτή τη σχέση, θα σου πω να κάνεις ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε μέσα από τη ψυχοθεραπεία να ξεπεράσεις τα κοινωνικά στερεότυπα της προκαταλήψης και την κατάκριση που σου έχει εμφυτεύσει μέσα στο μυαλό σου για σένα αυτός ο άνθρωπος και να μπορέσεις να δεις τον εαυτό σου πιο καθαρά και πιο δημιουργικά. Διώξε από μέσα σου τις βλακίες που σου έχει φυτέψει. Είμαστε άνθρωποι, λάθη κάνουμε. Δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να καθόμαστε και να κλαίμε τώρα εκ των υστέρων για τις σχέσεις που κάναμε πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια, πριν 20 χρόνια. Κανείς άνθρωπος ενήλικας που έχει ήδη ξεκινήσει την ερωτική του ζωή δεν θα σου πει ότι δεν έχει έστω και μία σχέση για την οποία εκ των υστέρων να έλεγε τι γύρευα εγώ με εκείνον τον άσχετο, τι γύρευα εγώ με εκείνη την άσχετη. Ακόμη και το γεγονός ότι κάναμε μία σχέση η οποία μας βγήκε η σχέση ας την πω σκάρτη, δεν λέω για τον άνθρωπο, για τη σχέση λέω. Τα μαθήματα που έχουμε πάρει μέσα από εκείνη τη σχέση είναι πολύτιμα για μας και μας κάνουν καλύτερους, ωριμότερους και σοφότερους ανθρώπους. Επίσης, αν δεν δοκιμάσουμε, αν δεν φάμε τα μούτρα μας, πώς θα μάθουμε? Να πεις σε αυτόν τον τύπο, όχι να του πεις πρόσωπο, προσωπικά, το λέω σε σένα, να το μιλήσεις για αυτόν μέσα σου και να τον ρίξεις από το βάθρο που τον έχεις ανεβάσει. Ποιος είσαι εσύ που θα έρθεις τώρα 34 χρονών άνθρωπος, ο οποίος σίγουρα έχεις κάνει σχέση στο παρελθόν και εσύ όπως είχα κάνει και εγώ, να με κατακρίνεις εμένα για μια σχέση που έκανα στα 20 μου, για μια σχέση που έκανα στα 25 μου, για μια σχέση που έκανα στα 30 μου, ακόμη και για τη σχέση που έκανα τώρα στα 32 μου μαζί σου. Με ποιο δικαίωμα με κατακρίνεις, με ποιο δικαίωμα? Δες τον εαυτό σου. Ο καθένας να ενσκύψει στο δικό του εαυτό, να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τα δικά του λάθη και τα δικά του προβλήματα. Είναι προβληματική αυτή η στάση να γνωρίζουμε ένα νέο άνθρωπο στη ζωή μας και να αρχίσουμε να τον κατακρίνουμε για την πρώτερη ζωή του. Δεν μας αφορά. Ο άνδρας που γνωρίζουμε τώρα δεν μας αφορά τι ερωτική ζωή είχε προηγουμένως. Η γυναίκα που γνωρίζουμε τώρα δεν μας αφορά τι ερωτική ζωή είχε προηγουμένως. Αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο μας αφορά, είναι όταν θα γνωριστούμε στην αρχή, προτού αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε ερωτική σχέση ο ένας με τον άλλον, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια ερωτήματα στην αρχή μιας γνωριμίας, όπως έχουμε πει και σε σχετικά βίντεο,
που να ρωτούμε για να μάθουμε τον τρόπο, το modus operandi, τον τρόπο λειτουργίας του άλλου ανθρώπου. Είναι χρήσιμο να κάνουμε ερωτήσεις για την πρώτερη ερωτική ζωή, για να καταλάβουμε αν αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο γνωρίζουμε τώρα, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια πείρα από τη ζωή, αν έχει πάρει τα μαθήματα που χρειαζόταν να πάρει από τις προηγούμενες ερωτικές σχέσεις, όχι πώς τις έχει κάνει και με ποιον τις έχει κάνει και με ποιαν τις έχει κάνει, όχι. Αν βλέπει την ερωτική του ζωή με σοβαρότητα και αν βλέπει τον εαυτό του με σοβαρότητα και αν βλέπει τη δική μας σχέση με σοβαρότητα. Ένας άντρας που σε βλέπει εσένα και τον εαυτό του με σοβαρότητα δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να σου κάνει ανάκριση για το παρελθόν σου, να σε κριτικάρει και να σε κατακρίνει ότι κοιτάζεις τον Α και το Β και το Γ και να σου λέει εμέσως πλην σαφώς ότι είσαι μπιπ επειδή έκανες τις σχέσεις που έκανες προηγουμένως ή επειδή ακολούθησες τον έναν ή την άλλη στο Facebook και στο Instagram. Όλες αυτές οι τακτικές που περιγράφεις ότι έκανε ο πρώην σου δείχνουν έναν άνθρωπο χτυτικό, δείχνουν έναν άνθρωπο με άκρατο μισογυνισμό, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σε αγάπησε και δεν μπορεί ίσως να αγαπήσει καμία γυναίκα επειδή, όπως είπα προηγουμένως, διακατέχεται από κοινωνικά στερεότυπα, προκαταλήψεις και μισογυνισμό. Μισογυνισμός είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία κάποιος θεωρεί ότι όλες οι γυναίκες είναι μπιπ, ότι οι γυναίκες άμα έχουν σχέσεις πριν από το γάμο ή πριν από αυτόν είναι ανήθικες, ότι αυτός είναι ο καλύτερος όλων και ως άνδρας είναι καλύτερος των γυναικών κλπ. Δεν το θες τέτοιον τύπο, κόρη μου. Δεν το θες τέτοιον τύπο. Και το γεγονός ότι ζείτε σε κλειστή κοινωνία, τι σημαίνει? Δηλαδή αυτόν τον ενδιαφέρει περισσότερο το τι θα πούν οι γείτονες, ότι θα πούν οι χωριανοί ή οι συμπολίτες σας για τη σχέση που θα δημιουργήσετε, παρά το τι θα νιώσει, τι θα κρίνει και τι θα καταλάβει ο ίδιος μέσα από τη διάδραση που έχετε μεταξύ σας? Και πόση ανασφάλεια για αυτός ο άνθρωπος που σου λέει από τους πρώτους μήνες της γνωριμίας σας, σου λέει ότι πρέπει να συγκατοικήσετε για να γίνει σχέση καλύτερη. Πρέπει να συγκατοικήσετε. Τώρα το καταλαβαίνω, δύο άνθρωποι να ερωτευτούν παράφορα, να είναι και οι δύο ελεύθεροι, να μένουν και οι δύο μόνοι και να το κάνουν αυθόρμητα το να συγκατοικήσουν. Δηλαδή το ένα βράδυ να κοιμούνται στο σπίτι του ενός και το άλλο βράδυ να κοιμούνται στο σπίτι του άλλου, επειδή είναι τόσο πολύ ερωτευμένοι μεταξύ τους και δεν αντέχουν ο ένας δίχως τον άλλο. Το να επιβάλλεις όμως ότι από την αρχή μιας γνωριμίας πρέπει να συγκατοικήσεις για να γίνει σχέση καλύτερη, κάποια ανασφάλεια μου δείχνει εμένα, το λιγότερο. Και κάποια ανάγκη ελέγχου. Να σε έχει από κοντά, να σε ελέγχει, σαν χτήμα του, σαν απόχτημα του. Όχι, κόρη μου. Όχι, όχι και πάλι όχι. Λοιπόν, το παρελθόν μας ανήκει. Είναι δικό μας. Δεν ανήκει ούτε στους φίλους μας, ούτε στους γονείς μας, ούτε σε έναν νέο άνθρωπο που θα γνωρίσουμε. Μας ανήκει το παρελθόν μας και οφείλουμε να το υπερασπιστούμε. Υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας, υπερασπιζόμαστε τις επιλογές μας του παρελθόντος και υπερασπιζόμαστε το δρόμο που είχε ανάγκη η ψυχή μας να διανύσει για να μας φέρει στο σήμερα. Για να κάνεις τις σχέσεις που έκανες, είχε ανάγκη η ψυχή σου να τις κάνεις. Δικαιούσε να κάνεις λάθη. Δικαιούσε να κάνεις βλακίες. Δικαιούσε να κάνεις λαθασμένες επιλογές. Δικαιούσε να μπαίνεις σε ένα φαύλο κύκλο, όπως αυτό που λέγαμε χθες, του να δεσμεύεσαι ή να εμπιστεύεσαι ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι, να ερωτεύεσαι ανθρώπους ακατάλληλους για σένα. Έτσι είσαι. Έτσι είσαι φτιαγμένη. Αυτή τη συνθήκη είχε η ψυχή σου τον καιρό που έκανες εκείνες τις σχέσεις. Δικαιούσουν να τις κάνεις, δεν κακοποίησες κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτό σου και εσύ ήδη ξέρεις ότι τελειώνοντας μια σχέση πήρες το μάθημα και πήγες παρακάτω. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μόνο μία σχέση στη ζωή τους ή μόνο δύο σχέσεις στη ζωή τους και είναι βαθιά ανήθικοι άνθρωποι. Γιατί η ηθική του ανθρώπου δεν μετριέται με το με πόσες σχέσεις έχει κάνει ή με πόσους έχει κοιμηθεί ή με πόσες έχει κοιμηθεί ή αν έχει κοιμηθεί ή δεν έχει κοιμηθεί ή αν έχει ξυπνήσει. Η ηθική του μετριέται από το σεβασμό που έχει προς εαυτόν και αλλήλους. Ηθικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους. Ηθικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος καταλαβαίνει την ανθρώπινη φύση. Ηθικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν θα παραβεί το λόγο του, δεν θα παραβεί την υπόσχεσή του. Εσύ δεν πήγες να κάνεις σχέση με άλλον άνδρα ενώ ήσουν μαζί του. Με ποιο δικαίωμα αυτός να σε κατακρίνει για τις σχέσεις που είχες κάνει προηγουμένως?
Και με ποιο δικαίωμα να σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι αναξιαγάπητη και ότι δεν αξίζεις να αγαπηθείς και ότι δεν αξίζεις ευτυχία και ότι δεν αξίζεις χαρά επειδή έκανες κάποιες λαθασμένες επιλογές στο παρελθόν. Και να μην έκανες λαθασμένες επιλογές και η συνθήκη σου να ήταν ότι σε γνώρισες τα 32 παρθένα, θα βρεις και κάποιο λόγο να σε κάνει να νιώσεις άσχημα. Θα σου έλεγε, μα είσαι τόσο άχρηστη που στα 32 σου δεν κατάφερες να κάνεις σεξ. Έχει κοπέλες και 32 και 35 και 40 που δεν έχουν κάνει ακόμη σεξ. Και άνδρες. Η ζωή συμβαίνει. Ανάλογα με τις συνθήκες του καθενός, μπορεί να ξεκινήσει νωρίς την ερωτική του ζωή, μπορεί να ξεκινήσει αργότερα, μπορεί να αργήσει να την ξεκινήσει. Αλίμονο να κρίναμε τους ανθρώπους από το ερωτικό τους βιογραφικό. Δηλαδή πάμε να γνωρίσουμε κάποιον, μας παίρνει συνέντευξη, ζητά το ερωτικό, σεξουαλικό μας βιογραφικό και μας κατακρίνει μετά. Δεν κατάλαβα. Κανείς δεν δικαιούται να μας κατακρίνει για οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με εκείνον. Δεν ήσουν μαζί του όταν έκανες εκείνες τις σχέσεις και ευτυχώς δεν είσαι μαζί του τώρα. Και ούτε να πας πίσω. Σου έχει κάνει ζημιά, κόρη. Έχει μπει μέσα στο μυαλό σου. Σε έχει κάνει να αμφισβητείς την αξία του εαυτού σου. Σου έχει ρίξει την αυτοεκτίμηση σου και την αυτοπεποίθησή σου. Βούρ στο ψυχολόγο, κόρη μου. Βούρ στο ψυχολόγο να σε φτιάξει. Να σε σάσει ο ψυχολόγος. Να κάνεις ψυχοθεραπεία, να ξεπεράσεις τη συναισθηματική ζημιά που σου έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος. Και να ξεπεράσεις τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις της κοινωνίας στην οποία ζεις. Κανένα δεν βοηθάνε τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Σε κανένα δεν κάνουν καλό. Μόνο ζημιά κάνουν. Αλίμονο να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο και να χτυπάμε τον εαυτό μας ανελέητα, γιατί στο παρελθόν που οι συνθήκες ήταν τέτοιες και που τόσα ξέραμε, τόσα καταλαβαίναμε, τόσα κάναμε, κάναμε κάποιες επιλογές τις οποίες θα τις κάναμε τώρα. Βεβαίως τώρα δεν θα κάνουμε τις επιλογές που κάναμε πριν 10 χρόνια. Βεβαίως τώρα δεν θα κάνουμε τις επιλογές που κάναμε πριν 15 χρόνια. Αλλά για να μπορώ τώρα να μην κάνω τις λαθασμένες επιλογές του παρελθόντος, έπρεπε να τις κάνω εκείνες τις επιλογές. Να τις βιώσω. Να ξέρω τι σημαίνει επιλέγω κάποιον με το α κριτήριο, το β κριτήριο, το γ κριτήριο. Να έχω φάει τα μούτρα μου για να μάθω. Να έχω πάθει για να μάθω. Δεν μπορεί κανένας να μάθει χωρίς να πάθει, ειδικά στα ερωτικά. Κανένας. Γι' αυτό και η αυστηρή διαπαιδαγώγηση και η συντηρητικότητα προκαλεί ναυάγια ζωές. Ναυάγια γάμους, ναυάγια σχέσεις, ανθρώπους που νιώθουν άσχημα με τον εαυτό τους, η αυστηρή προσέγγιση της ζωής. Δεν λέω να είμαστε ανήθικοι. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η ηθική έχει να κάνει με τον καθένα ξεχωριστά τις δικές του αρχές και αξίες. Δεν λέω να υποσχόμαστε κάτι και να μην το κάνουμε. Δεν λέω να λειτουργούμε με τρόπους που γνωρίζουμε γνώση μας ότι μας βλάπτουν. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας, συγχωρούμε τον εαυτό μας για τα λάθη του παρελθόντος και προχωρούμε μπροστά. Και ζούμε τη ζωή. Δεν καθόμαστε να κλαίμε γιατί πριν 10 χρόνια και πριν 15 χρόνια κάναμε κάποιες βλακίες και πριν 5 χρόνια ή πριν 6 μήνες. Πρέπει να προχωρήσουμε. Ξέρω πόσο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Ξέρω. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει και on camera κάποιες φορές το τελευταίο καιρό. Το ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Το ξέρω πόσο βλάκας νιώθεις. Πόσο άσχημα νιώθεις και λες πώς δεν το είδα. Που όλοι το έβλεπαν γύρω μου και εγώ δεν το έβλεπα. Συμβαίνει όμως. Shit happens. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Όταν ερωτευόμαστε, τυφλωνόμαστε. Όταν έχουμε μεγάλη ανάγκη την αγάπη, κάνουμε υποχωρήσεις. Είναι ευχάριστο όμως να μπορούμε να φύγουμε από εκείνο το σημείο, να εναγκαλιστούμε τον εαυτό μας, να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας για τα λάθη που έχουμε κάνει, να πάρουμε τα μαθήματα και με θάρρος και παρησία να προχωρήσουμε μπροστά στην επιδίωξη της ευτυχίας μας. Γιατί όλη σε αυτή τη ζωή ψάχνουμε την ευτυχία μας. Θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Θέλουμε να είμαστε καλά. Θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι και αγαπητικοί. Δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ευτυχείς. Δεν θα μπορέσουμε να είμαστε καλά. Δεν θα μπορέσουμε να βιώσουμε την αγάπη αν δεν αγαπήσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας και δεν το συγχωρήσουμε ακόμη και για τις βλακώδεις επιλογές που έχουν κάνει στο παρελθόν. Και σου μιλάει μία που έχει κάνει πολλές βλακώδεις επιλογές. Πάρα πολλές. Σε πολλούς τομείς. Έχω κάνει πολλές βλακίες. Πάρα πολλές βλακίες. Ρώτα και τις φίλες μου τις στενές. Τώρα θα σου πούνε και τώρα κάνω βλακίες. Γιατί είναι ανθρώπινο να κάνεις βλακίες. Είναι εξαιρετικά ανθρώπινο να κάνεις βλακίες. Μόνο όποιος δεν ζει δεν κάνει βλακίες. Μόνο όποιος είναι, ξέρω εγώ, σε κόμμα δεν κάνει βλακίες. Μόνο όποιος δεν έχει γεννηθεί ακόμη δεν κάνει βλακίες. Ή μόνο όποιος έχει πεθάνει δεν κάνει βλακίες. Μας το εξηγούσε προχτές μια φίλη κάτω από ένα vlog που έκανα ότι ο νεκρός δεν δικαίωται, έτσι όπως το είχε εξηγήσει. Δεν το έχουμε ψάξει προσωπικά, αλλά όπως το εξηγούσε, λέει, δεν δικαίωται με την έννοια ότι πλέον δεν μπορεί να κάνει βλακίες ή αμαρτίες ή λάθη. Ένας ζωντανός άνθρωπος εννοείται ότι θα κάνει λάθη.
εννοείται ότι θα κάνει παραλήψεις, εννοείται ότι θα κάνει επιλογές που μπορεί να μετανιώσει μετά για αυτές, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή δεν θα βγάλω το αυτοκίνητο μου να το οδηγήσω στο δρόμο, να με πάρει από τη μία πόλη στην άλλη επειδή θα φθαρούν τα λάστιχα ή επειδή μπορεί να πάθει κάποια ζημιά η μηχανή ή επειδή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, να έχει οποιαδήποτε φυσική φθορά. Θα έχω αυτοκίνητο και θα το έχω μέσα στον γκαράζ κλειδωμένο και δεν θα το οδηγώ. Ή θα αγοράσω ωραία ρούχα και δεν θα τα φοράω, μην τυχόν και τα λερώσω, μην τυχόν και τα σκίσω, μην τυχόν και τα τσαλακώσω. Ή θα έχω ένα πολύ ωραίο βιβλίο που θα το αγοράσω και θα καθίσω να διαβάσω αυτό το βιβλίο, μην τυχόν και το τσαλακώσω, του τσαλακώσω τις σελίδες. Ή θα έχω ένα κινητό τηλέφωνο που έχει πάρα πολλές λειτουργίες, ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο και δεν θα το χρησιμοποιώ για να μην το παλιώσω. Δεν θα ζήσουμε για να μην κάνουμε λάθη. Αυτή δεν είναι η υγιής αντιμετώπιση της ζωής. Αγάπη μου, συγχώρησε τον εαυτό σου. Πήγαινε σε ψυχολόγο και βγάλε αυτόν τον μισογύνη από το μυαλό σου. Βγάλ' τον. Όξο!